Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω εδώ στο στούντιο τον Φίβο Κλαβιανό και τον Διαμαντή Σαϊτανίδη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Και καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Καλό φθινόπωρο. Έξω ρίχνει παπάδες. Κάνει και κρύο, κάνει και δροσούλα και υγρασία, ρίχνει και χαμό. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί αν περιμένουμε από την πυροσβεστική. Μαθαίνω και τις άλλες μέρες θα ρίξει επίσης μέχρι Πέμπτη Παρασκευή. Ακούω εκεί τα δελτία ειδήσεων. Οπότε καλό χειμώνα. Τη βγάλαμε και μια εβδομάδα ακόμα, δηλαδή. Τη γλιτώσαμε. Λοιπόν, άρα αφού θα βρέχει παραπάνω, λες, τουλάχιστον ακόμη και στα περίχωρα της Αθήνας μπορεί να κοιμάται ήσυχος ο κόσμος για πυρκαγιές. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί η βροχή δεν σβήνει πάντα τις πυρκαγιές. Αλλά οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο το οποίο καλός ή κακός, αλλά δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμάς, θα το έχουμε και εμείς και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης όλο και συχνότερα. Δηλαδή και αυτό που είπαμε τώρα για πλάκα, το καλό χειμώνα, δηλαδή μπουρίνια τέλος της άνοιξης συνεχόμενα. Βέβαια. Και απότομη πτώση θερμοκρασίας από τη μια μέρα στην άλλη. Και το ξέσπασμα της πυρκαγιάς λόγω της υπερθέρμανσης είναι προϊόντα της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε και να τα περιμένουμε ότι είναι φαινόμενα που κάποτε τα θεωρούσαμε ακραία ως ανύπαρκτα και ότι θα συνεχίσουν και δυστυχώς νομίζω θα συνεχίσουν με πιο συχνό τρόπο να μας επισκέπτονται εντός εισαγωγικών. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι, εγώ έχω πει εδώ πολλές φορές σε κουβέντες που κάνουμε ότι κάποια ιδιαίτερα θέματα θα πρέπει να είναι έξω από την αντιπαράθεση κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Πυρκαγιές δεν βλέπω να είναι και δεν βλέπω και το λόγο γιατί να μην είναι. Οπότε νομίζω όλα καλά. Βγήκε η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι για την πυρκαγιά, ας πούμε, στη Βούλα και στη Γλυφάδα, εκεί που έφτασε, φταίει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είπε τα δικά της. Παρενέβη ο δήμαρχος της Ιστιαίας και είπε ότι πήγαμε καλά. Ναι, ότι πήγαμε καλά, τα δικά της, αυτό λέω, ναι. Παρενέβη ο δήμαρχος της Ιστιαίας και είπε δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ. Το απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι με ένα κατεβατό. Άδικος. Είσαι άδικος και με ένα κατεβατό το τι έχει γίνει εκεί. Έτσι νομίζω θα εξελιχθεί, παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, το πράγμα με τις πυρκαγιές όλο το καλοκαίρι. Ελπίζω τουλάχιστον να μην είναι καταστροφικές, να κάνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ζημιά. Και στο τέλος της τετραετίας ή όποτε στήσουν εκλογές τέλος πάντων οι κυβερνώντες, ο πολίτης θα δει πώς αντιμετώπισε τις πυρκαγιές ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αντιμετώπισε τις πυρκαγιές στη Νέα Δημοκρατία και θα κρίνει. Φίβο. Αυτό θα είναι η καταστροφή της χώρας. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στη χώρα. Με το διαθλαστικό φακό των μέσων να κατηγορούμε ποιος ήταν ο λιγότερο κακός και να κάνουμε πολιτικά αντικά σχόλια εμείς οι επαγγελματίες του είδους και στο τέλος να παραμένει ο τόπος να καίγεται. Να μην συγκρίνουμε. Δηλαδή. Όχι, βεβαίως. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αν συμβεί αυτό στη χώρα, είναι απαράδεκτο. Έτσι. Αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να απαιτήσουμε από την πολιτική ηγεσία, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης και προέλευσης, να συνεννοηθεί πάνω στους τεχνοκρατικούς όρους για το πώς διατεθούν τα λεφτά. Πώς δεν γίνεται αυτό. Καμία χώρα του κόσμου δεν κρίνονται πολιτικά οι υπουργοί, λες και σβήνουν αυτοί με τους κουβάδες τις φωτιές. Ούτε αυτό έγινε στο μάτι, ούτε αυτό μπορεί να γίνει στη Βούλα. Υπάρχει ένα κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν υπάρχει κόντρα. Ναι, υπάρχει αλλά θα πρέπει να μην συνεχιστεί. Θα πρέπει να μην συνεχιστεί. Εγώ λέω αυτό θα είναι καταστροφή της χώρας. Αυτό θα είναι και θα θρήσουμε πολλά θύματα ακόμα, πολλά δάση χαμένα, περιαστικά, πολλούς εθνικούς δρυμούς σιγά-σιγά, όλο και πιο ανέγκυχτους μέχρι στιγμής γιατί θα τους επηρεάζει η κλιματική αλλαγή, θα είναι καταστροφή. Το βάζω στην άκρη, ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Αλλά αυτό είναι και μια εισαγωγή που θέλω να κάνω για το ότι δεν πιστεύω ότι τις φωτίες πρέπει να τις σβήνει το κράτος. Η Νέα Δημοκρατία όμως θέλησε να κάνει μια με την βορυχικό τρόπο, με απαράδεκτο, με χυδαίο τρόπο, και ήταν ένα από τους λόγους που και στις προηγούμενες εκλογές, την εκμετάλλευση 100 νεκρών στο μάτι. 100 και πλέον νεκρών. Και τώρα πληρώνει αυτά που ήθελε να κάνει, γιατί πήγε μάλιστα να κάνει και κόντερα ρελάνς μετά από τα λάθη του τελευταίου διαστήματος με τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν μπορεί να ακολουθήσει την ελληνική πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν ο ίδιος είναι επαρκής ως πολιτικός, δεν έχω ιδέα. Το η ουσία ποια είναι. Ναι. Το να είναι αρχές Ιουνίου, στον Ημιτό, δεν μιλάμε για κανένα θεόρατο βουνό, όπως είπε εσύ προηγουμένως, αφάνες, φρίγανα. Και άντε και μερικές τούφες πεύκα. Ναι. Που ο κ. Βαρβιτσιώτης σου λέει ότι έχει γίνει ανεξέλεγκτη αναδάσωση και λαθασμένη. Τι περίμενε θα βάλουμε, πλατάνια στον Ημιτό? Πεύκα θα μπουν, δεν μπορεί να μπει κάτι άλλο. Εκτός αν δεν έχουμε τίποτα. Αν πάμε και τα τροχίζουμε, τα κοτρόνια, μην βγαίνει τίποτα. Λοιπόν, με κουβάδες και με ποτιστήρια πυροσβέστες και να κάνουν χαβαλές στο Twitter και στο Facebook ότι στα δύο Ραφάλ δώρο ένα ποτιστήρι.
να μας λένε ότι ένα πουλί φταίει που πήρε φωτιά η πυρκαγιά. Λες και δεν έχει σκεφτεί η τεχνική της ΔΕΗ τι θα κάνουν για να μην πηγαίνουν πουλιά και να δημιουργούν βραχυκυκλώματα. Θα ανακαλύψουμε το 2022 ότι συμβαίνει αυτό και θα επαφιόμαστε στη διάθεση που θα έχει κάθε πουλάκι και μας κάνει ζημιά και καούν σπίτια. Κάηκαν σπίτια εντωμεταξύ. Βέβαια. Κάηκαν σπίτια. Θα μπορούσαν να είχαν καεί και άνθρωποι. Ένας άνθρωπος με προχωρημένη ηλικία να πανικοβληθεί, να μην μπορεί να εκενώσει έγκαιρα. Βέβαια. Δεν κάηκαν όμως. Ναι, αλλά δεν και λίγο ότι στη βούλα σε ένα τέτοιο πεδίο κάηκαν σπίτια. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό αποτυχία, τι είναι. Και αν να βγαίνουν μετά να κάνουν. Αν δεν είναι πυρκαγιά, δεν θα καεί κάτι στην πυρκαγιά. Αλλιώς δεν είναι πυρκαγιά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι καλή αντιμετώπιση όμως. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι πώς θα γιατί βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει κάτι. Η κυβέρνηση καλά τα κάναμε. Καλά τα κάναμε και δεν φταίμε εμείς. Φταίει ο ημιτός που είναι σαν μπακλαβάς. Δηλαδή, τι περιμένουμε, σιδερωμένο βουνό, ίσιωμα. Έτσι είναι τα βουνά μας. Κακοτράχαλα. Ο ημιτός δεν είναι από τα πιο ημέρα ο νότιος ημιτός εκεί πέρα που πήρε φωτιά. Δεν είναι κανένα άγριο μέρος. Λοιπόν. Όλο αυτό και με τις δηλώσεις που γίνονται τώρα, που ελπίζω να είναι πολιτικού χαρακτήρα και όχι ουσιαστικού, που ακούμε τον κύριο Στυλιανίδη να λέει ότι θα έχουμε μια σκληρή περίοδο, που ακούμε τον, εκεί τον άνθρωπο της πυροσβεστικής, τον εκπρόσωπο να λέει ότι όσο μπαίνουμε στην αντιπυρική περίοδο θα είναι πιο πολλές οι πυρκαγιές. Τώρα αυτά όλα ακούγονται μεταξύ λίγο βουδιστικής φιλοσοφίας και λίγο προειδοποιήσουν κάτι δεν πάει καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το πρώτο, απλά μια επικοινωνική διαχείριση και όχι ότι πραγματικά είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Πάντως, πρώτο τεστ, παντελώς πλήρης αποτυχία. Μάλιστα. Πολύ κακή αποτυχία με καμένα σπίτια σε ένα μέρος που δεν θα έπρεπε, σε μια περιοχή που δεν θα έπρεπε, με 37 λεπτά μέχρι την πρώτη ρήψη. Μεγάλο χρόνο καθυστέρηση για αυτή την περιοχή. Ναι. Και με μια κυβέρνηση να λέει τα κάναμε όλα μια χαρά. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.